Ναι, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα. Θα ήθελα να πούμε δύο-τρία πραγματάκια λίγο για να βάλουμε κάποια... να ενημερώσω πρώτα απ' όλα τον κόσμο και να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Εδώ και λίγους μήνες, τρεις-τέσσερις μήνες, έχουμε αναλάβει μια προσπάθεια η οποία προσπάθεια αφορά τα προβλήματα κυρίως του κλάδου. Και όχι μόνο βέβαια, αλλά κυρίως του κλάδου. Κάποια ήδη καταφέραμε να φέρουμε εις πέρας. Είχαν πολύ θετική κατάληξη, όπως ο φορολογικός αντιπρόσωπος, ήταν το πρώτο που ασχοληθήκαμε. Ένα δεύτερο θέμα που καταφέραμε και λύσαμε ήταν για τις προθεσμίες επανεξαγωγής εμπορευμάτων που έχουν τεθεί σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή σε τρίτες χώρες. Και μάλιστα έχουμε και το φόρο πολυτελείας που και αυτός ήδη έχει τελειώσει, θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Ήδη έχουμε λύσει δηλαδή τρία, όχι σοβαρά προβλήματα, αλλά προβλήματα που απασχολούσαν χρόνια τους συναδέλφους. Για το θέμα της επανεξαγωγής των εμπορευμάτων, το οποίο απασχολεί ορισμένους συναδέλφους, κυρίως που έχουν συναναστροφή με το Ντουμπάι, υπάρχει και η σχετική ανακοίνωση από τη Γενική Διεύθυνση Τελωνίων και Δεσμολογικών Θεμάτων Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών, το οποίο σας το καταθέτω εδώ πέρα και λέει ότι δέχονται τις προτάσεις που έγιναν συγκεκριμένα από τον προφήτη Λία για να πάρουν την παράταση του χρόνου που ζητήσαν οι συναδέλφοι. Το κυριότερο θέμα όμως που μας απασχολεί αυτό τον καιρό είναι αυτά τα προστήματα που έχουν πέσει στους συναδέλφους και εδώ θα ήθελα να σταθούμε λίγο. Ασχολούμαστε εδώ και αρκετό καιρό με αυτά τα προβλήματα και είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τώρα ότι έχουμε λάβει χθες από το Υπουργείο Οικονομικών, μπορώ να το καταθέσω και αυτό, έχουμε λάβει τα σχετικά έγγραφα, τα οποία έχουν ήδη πρωτοκολληθεί και τα έχουμε ήδη δώσει σε ορισμένους δικηγόρους οι οποίοι μας τα έχουν ζητήσει για λογαριασμό των πελατών τους. Αυτό αφορά για τους ελέγχους που γίνονται από το 2014 μέχρι και σήμερα, οι οποίοι καταφέραμε και αλλάξαμε όλο τον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων και νομίζω ότι προλάβαμε και σβήσαμε μια πάρα 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 πολύ μεγάλη φωτιά που ερχόταν στον τόπο μας. Βέβαια παραμένει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ακόμα, αυτό το πρόβλημα για τις επιχειρήσεις που έχουν υποστεί τον έλεγχο και έχουν επιβληθεί τα προστήματα. Και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι σίγουρα θα προσπαθήσουμε κάθε δύναμη που έχουμε να καταφέρουμε να λύσουμε και αυτό. Λοιπόν, στον αγώνα αυτό όμως που κάνουμε, δυστυχώς ήμασταν μόνοι μας. Και όχι απλά ήμασταν μόνοι μας, αλλά υπήρχαν μέσα στο κλάδο το δικό μας και πολλές διαφορετικές απόψεις. Αντίθετες απόψεις, αντίθετες προτάσεις. Ίσως κάποιοι να φοβόταν, δεν ξέρω, ίσως κάποιοι να μην γνώριζαν, ίσως κάποιοι να μην ήθελαν να λυθεί κιόλας το πρόβλημα. Γιατί δυστυχώς το έχουμε σαν λαός εμείς αυτό, το να θέλουμε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Λοιπόν, καταφέραμε και λύσαμε που αλλάξαμε τους ελέγχους, τον τρόπο ελέγχων από το 2014 και μετά, καταφέραμε και λύσαμε ένα πρόβλημα το οποίο δεν αφορούσε μόνο το δικό μας κλάδο, αφορούσε και το δικό μας κλάδο, αλλά ήταν συνολικά, θα έλεγα, ένα πρόβλημα που αφορούσε όλους τους επιχειρηματίες της Ελλάδας.
Θα μας τα πει αναλυτικά και ο κύριος Ρίζου μετά, βέβαια. Καταφέραμε και λύσαμε πραγματικά ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Θα σας δοθεί μετά να το ανακοινώσετε και εσείς και επίσημα τα site σας, από τις εφημερίδες σας, την απόφαση του Υπουργείου, για την οποία αναφέρομαι τώρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Βεζιρόπουλο, τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιτσιλή, τον διοικητή της ΑΔΕ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το υπηρεσιακό προσωπικό του Υπουργείου, γιατί πραγματικά μας ανέχτηκαν τον τελευταίο καιρό. Γίναμε ως ενοχλητικοί, θα έλεγα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Μανατίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας της Κοζάνης, γιατί χάρη σε αυτό καταφέραμε και λύσαμε τα πιο πολλά προβλήματα. Επίσης, θα ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Τζικαλάκια και την κυρία Αντωνίου και οπωσδήποτε τον κύριο Ρίζο που κάθεται δίπλα μου. Και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο ήταν καλά να πάρει το λόγο ο κύριος Ρίζος και σας ενημερώσει ακριβώς το τι γίνεται λίγο πιο αναλυτικά στα φοροτεχνικά θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τυχόν ερωτήσεις μετά. Καλησπέρα και από μένα. Πράγματι, από το 2015 και μετά, με μία απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, εφαρμόστηκαν τρεις εναλλακτικές μέθοδοι για τον προσδιορισμό του εισοδήματος. Οι εναλλακτικές αυτές μέθοδοι, όμως, ήταν μη συμβατές ή τουλάχιστον ακατάλληλες για τον έλεγχο των επιχειρήσεων. Οι λόγοι ήταν πολλοί. Κυρίως αυτός ο τρόπος και αυτές οι τρεις μέθοδοι οδηγούσαν ουσιαστικά και ταύτιζαν τον επιχειρηματία με τον εγκληματία. Ήταν λάθος. Όντως οι εναλλακτικές μέθοδοι αυτές οι τρεις προβλέπονται, αλλά αφορούν όμως κατηγορίες φορολογουμένων που έχουν σταθερά εισοδήματα, δηλαδή μισθωτούς, συνταξιούχους ή εισοδηματίες. Αν πράγματι λοιπόν αυτοί αντιμετωπίζουν ή καταθέτουν ή έχουν αναλήψεις τεραστίων ποσών, τότε ναι, η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη. Οι επιχειρηματίες όμως από τη φύση τους, ειδικά αυτές που τηρούν απλογραφικά στοιχεία, αυτές οι οποίες δεν υποχρεούνται στην τήρηση προμηθευτών, αναλυτικών καθολικών προμηθευτών και πελατών, εκεί πραγματικά τίθεται ένα ζήτημα και η μη συμβατή εφαρμογή αυτών των εναλλακτικών μεθόδων. Τι προτείναμε εμείς, μετά από μια μεγάλη εισήγηση που δώσαμε στο Υπουργείο να αντιληφθεί ότι το θέμα αυτών των τριών μεθόδων είναι ακατάλληλη, τους πείσαμε ότι με τον νόμο του 2013 οι μέθοδες, οι εναλλακτικές ήταν πέντε. Οι δύο των αναλογιών και του μεικτού περιθωρίου κέρδους αφορούν τις επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να θέσουμε σε εφαρμογή αυτές τις δύο μεθόδους που αφορούν τις επιχειρήσεις. Το δεύτερο ήταν ότι όταν λέμε για εναλλακτικές μεθόδους και έμεσες, σημαίνει ότι υπάρχει προηγουμένως μία άμεση μέθοδος. Ποια είναι η άμεση μέθοδος? Ότι ο επιχειρηματίας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται και να ελέγχεται σαν επιχειρηματίας από τα φορολογικά κέντρα της έδρασης των επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν, πρώτα εξετάζουμε τον επιχειρηματία σαν επιχειρηματία και με βάση λοιπόν τα βιβλία και τα στοιχεία του κρίνεται αν υπάρχει συμβατότητα επιχειρηματική ή όχι. Άρα λοιπόν, ο νόμος 4172 του 2013 προσδιορίζει ότι για να φτάσουμε στις εναλλακτικές μεθόδους θα πρέπει πρώτα να απορριφθούν τα βιβλία και τα στοιχεία της επιχείρησης ή να υπάρχει άρνηση του φορολογουμένου για έλεγχο. Μόνο και μόνο τότε, με απόφαση του εφόρου, παραπέμπονται στις εναλλακτικές μεθόδους. Και ποιες? Όχι των εμβασμάτων, όχι του της καθαρής περιουσίας, αλλά με βάση το μεικτό περιθώριο κέρδος ή με βάση της αρχής των αναλογιών, ουσιαστικά δηλαδή με βάση την επιχειρηματική δραστηριότητα του επιχειρηματία και της επιχείρησης. Αυτές λοιπόν οι απόψεις μας γίνανε όλες αποδεκτές. Αποτέλεσμα ήταν να υπογραφούν τρεις αποφάσεις. Η μία είναι η 1827 πρώτου του κυρίου Πιτσιλή, η οποία ουσιαστικά ενσωματώνει το νέο πλαίσιο. Η δεύτερη είναι η 2016 και η 2015 του 20, οι οποίες είναι διευκρινιστικές όσον αφορά το πλαίσιο της εφαρμογής των εναλλακτικών μεθόδων.
Καθοριστικό είναι σε αυτό, και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, είναι ότι στη 2015 αναφέρεται ότι για να φτάσουμε στις αναλλακτικές μεθόδους θεωρείται τότε και μόνον τότε όταν το λογιστικό σύστημα της επιχείρησης είναι μη αξιόπιστο. Καθορίζει λοιπόν τι είναι μη αξιόπιστο. Δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα βιβλία, δεν διαφυλάσσονται τα λογιστικά αρχεία, η οντότητα παραβιάζει, παραποιεί ή παρεμβαίνει κατά οποιοδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Από το τηρούμενο σύστημα επίσης δεν παρέχονται ευχερώς και αναλυτικά σε σύνοψη όλα τα δεδομένα και πληροφορίες φορολογικές. Και επισημαίνει επίσης ότι η μη αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος αποτελεί θέμα πραγματικό, για το οποίο απαιτείται επαρκής τεκμηρίωση στη σχετική έκθεση ελέγχου, ώστε να αιτιολογεί το προσδιορισμό του εισοδήματος με κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Άρα λοιπόν, το βασικότερο είναι ότι η επιχείρηση πλέον αντιμετωπίζεται πρώτα σαν επιχειρηματίας και επιχείρηση και στη συνέχεια, εάν και εφόσον προκύπτουν ενδείξεις και κυρίως με την απόρριψη των βιβλίων και των στοιχείων, τότε και μόνο τότε πηγαίνουμε στις εναλλακτικές μεθόδους. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο ουσιαστικά έρχεται και δημιουργεί μια διαφάνεια στη σχέση μεταξύ του κράτους και του επιχειρηματία. Αυτή η διαφάνεια λοιπόν είναι απαραίτητη προκειμένου να δημιουργηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ του κράτους και του επιχειρηματία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι για πρώτη φορά που πλέον τίθεται ένα διαφανές πλαίσιο και οφείλουμε και εμείς, είτε σαν επιχειρηματίες, είτε σαν λογιστές, είτε σαν σύμβουλοι επιχειρήσεων, να είμαστε υπεύθυνοι στη διαχείριση και συντήρηση αυτών των βιβλίων. Αυτές οι αποφάσεις λοιπόν, οι τρεις, τις έχω ήδη στείλει στο Σύνδεσμο Γνωπιών Καστοριάς, είναι οι 2008, οι 2015 και οι 2016, οι οποίες καθορίζουν το πλαίσιο, καθορίζουν και οι 2016 μάλιστα δίνει και υποδείγματα και παραδείγματα το πώς γίνονται αυτές οι δύο μέθοδοι. Ουσιαστικά δηλαδή δημιουργούμε ένα πλαίσιο το οποίο λύνει τα προβλήματα όχι μόνο της επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας και του κλάδου της Γνωπίας, αλλά της επιχειρηματικότητας σε γέννη της Ελλάδος. Είναι η πρώτη φορά που τίθεται ένα διαφανές και καθαρό πλαίσιο. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον προφήτη Ηλία και τον Άκη τον Τσούκα για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Δεν είναι εύκολο πράγμα ένας μικρός σύνδεσμος με έναν μόνο οικονομικό σύμβουλο να πηγαίνει να αντιμετωπίσει ένα ολόκληρο Υπουργείο με μία στρατιά συμβούλων και οικονομικών και νομικών. Ούτε μία φορά δεν μου έθεσε το ερώτημα αν μπορείς ή αν πρέπει. Φέραμε σε πέρας μια δύσκολη αποστολή και τον ευχαριστώ από μέρους τη δική μου και των Γνωπιών, εκ μέρους όλων των επιχειρηματιών της Ελλάδος. Και εγώ θέλω πράγματι να ευχαριστήσω τον κύριο Βεζιρόπουλο, τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής, τον κύριο Πιτσιλή, τους υπηρεσιακούς παράγοντες που πράγματι εδώ και τρεις μήνες άφηναν τα γραφεία τους και ερχόταν σε συσκέψεις. Δίνει λοιπόν και συγχρόνως και το μέγεθος και την οντότητα με την οποία αντιμετωπίζουν την οικονομία στην Ελλάδα. Οι αποφάσεις αυτές καλό θα είναι σε πρώτη φάση να δοθούν στο Σύλλογο Λογιστών, να σταλούν και οπωσδήποτε στα μέλη των συνδέσμων προκειμένου να λάβουν γνώση αναλυτικού των περιεχομένων. Σας ευχαριστώ. Να ρωτήσουμε, κύριε Πρόεδρε. Μία παράληψη. Πράγματι, αυτό που παράληψα να πω είναι το εξής. Το πλαίσιο αυτό, το νέο, διαμορφώνεται από 1η-1η του 2014. Χωρίς να διευκρινίζει, λοιπόν, τι συμβαίνει για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ήδη ελεγχθεί ή βρίσκονται κατά την εξέλιξη με το παλιό καθεστώς. Αυτό το κομμάτι λοιπόν θα έρθουμε να το αντιμετωπίσουμε ενός των ημερών. Πράγματι δεν το διευκρινίζει ούτε η 2015 ούτε η 2016. Εφαρμόζεται όμως από 1η-1η του 2014, άρα το μόνο που μένει είναι να δούμε για τις ήδη βεβαιωμένες πράξεις και για τις πράξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τις οποίες είναι λογικό, ηθικό και δίκαιο, εφόσον εφαρμόζεται ένα νέο πλαίσιο, να εφαρμοστούν και σε αυτές τις επιχειρήσεις. Αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω, την αναδρομικότητα της απόφασης, πρακτικά όμως, εάν θα απαλλαγούν από αυτά τα δυσβάστα, αυτά τα πρακτικά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω και πάλι, είναι ηθικό, νόμιμο και δίκαιο,
Οι επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχθησαν με ένα καθεστώς το οποίο ήταν μη δόκιμο ή μη συμβατό με την επιχειρηματική δραστηριότητα, να υπαχθεί στο νέο καθεστώς το οποίο ήδη το θεωρεί από 1η-1η του 2014. Νομίζω ότι σε αυτό θα δοθεί λύση. Νομίζω. Θέλω να πιστεύω ότι θα δοθεί. Εμείς, ένα από τα θέματα αυτά με τα οποία θα ασχοληθούμε άμεσα είναι αυτό. Και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε.